4-5 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος, τοποθετούμε το βολβό ενός κρεμμυδιού σε νερό. Κάθε βράδυ κόβουμε κάποια από τα αναπτυσσόμενα ριζίδια και τα τοποθετούμε σε διάλειμμα οξικού καρμινίου. Η διαδικασία αυτή γίνεται το βράδυ, καθώς η μύτωση φυσιολογικά γίνεται όταν υπάρχει σκοτάδι. Τοποθετούμε μικρή ποσότητα από τα ακρορίζια σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Το διάλειμμα οξικού καρμινίου είναι μια χρωστική με βασικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται για την χρώση των πυρήνων. Βάφει έντονα μαύρα τα χρωμοσώματα. Τους φυτικούς ιστούς, όταν είναι νεαροί, τους βάφει ρόδινους, ενώ όταν είναι όρημοι, τους βάφει σκούρους κόκκινους. Τοποθετούμε μικρή ποσότητα διαλύματος οξικού καρμινίου στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Με προσοχή, θερμαίνουμε σε φλόγα τουλάχιστον 2 φορές. Προσπαθούμε να μην εξατμιστεί η μεγαλύτερη ποσότητα των υγρών. Με νυστέρι, τεμαχίζουμε τα ακρορίζια. Καλύπτουμε τα ακρορίζια με καλυπτρίδα. Η περίσσια του διαλύματος οξικού καρμινίου θα απορροφηθεί με τη χρήση διαιθητικού χαρτιού. Ταυτόχρονα πιέζουμε ελαφρά ώστε να συνθλίψουμε τα ακρορίζια. Θα ακολουθήσει μικροσκοπική παρατήρηση για τον εντοπισμό των διαφόρων σταδίων της μύτωσης.